Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Αυτή εδώ είναι μια χελωνίτσα. Είναι μια χελωνίτσα που ζωγράφισε η κόρη μου η Μυρτώ. Η Μυρτώ πάει στη Δευτέρα Δημοτικού, την ζωγράφισε πριν ένα χρόνο περίπου. Αυτή εδώ τη χελωνίτσα, όταν την βλέπω, σκέφτομαι την Ελλάδα. Πόσο αργά προχωράει η Ελλάδα σαν χελώνα, αλλά και το τι είδους κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουμε. Τους ξεφεύγει ακόμα και δεμένη χελώνα. Για τέτοιους πολιτικούς μιλάμε, αυτούς ψηφίσατε. Όσοι εσείς δεν ψηφίσατε λαός, αυτούς τους πολιτικούς, αντιπολίτευση της πλάκας, κυβέρνηση της πλάκας, τους ξεφεύγει ακόμα και δεμένη χελώνα, όπως έλεγε κάποιος. Τίποτα δεν μπορούν να κάνουν. Βγήκε ο άλλος σήμερα, έβαλε το σακάκι, πήγε σε κάποιο κανάλι και λέει από κάτω Νίκος Δένδιας, Υπουργός Ανάπτυξης. Ποιας ανάπτυξης, ρε. Εδώ περίπτερο δεν ανοίγει, ρε. Και κάθεσαι και λες εσύ. Έχεις βαρύγδουπους τίτλους Υπουργός Ανάπτυξης και έχετε και υφυπουργούς Ανάπτυξης. Ένα περίπτερο άνοιξε τόσο καιρό. Ένα περίπτερο άνοιξε. Κλείνουνε και τα περίπτερα. Όχι μόνο δεν έχει. Πήγα στη Χαλκίδα μαζί με τον Βασίλη τον Βούλγαρη, τον πιλότο τον Απάτσι, τον άνθρωπο ο οποίος είναι Χαλκιδαίος, τον έχουμε βγάλει από εδώ την εκπομπή. Έχει κάνει και την προσφυγή τους από στράτους. Όποιος θέλει, 2-10-9-40-7.000 για να μετάσχει δωρεάν, αν ανήκει στην πατριωτική παράταξη, αν ανήκει στο λαό. Όχι άσχετοι, οι άσχετοι στα κόμματά σας. Όποιος είναι αμετανόητος, στα κόμματά σας. Όποιος μπαίνει στο λαό, στην πατριωτική παράταξη, δωρεάν την προσφυγή μας στις Βρυξέλλες για να πάρετε όλοι οι ένστολοι τα λεφτά σας πίσω. Η προσφυγή του Βασίλη του Βούλγαρη, του κυβερνήτη τον Απάτσι, του ανθρώπου που ήταν πιλότος στην αεροπορία στρατού, η δεύτερη υπογραφή από κάτω είναι δικιά μου, τη στηρίζω την προσφυγή του στις Βρυξέλλες. Πήγα λοιπόν με τον Βασίλη τον Βούλγαρη στην Εύβοια. Πήγαμε από τη Χαλκίδα προς το Βασιλικό και βλέπαμε. Κλειστή είναι ο ΣΕΤ, κλειστό το άλλο, κλειστή η Σέλμαν, κλειστό το. Κλειστά τα τσιμέντα μπαίνοντας στη Χαλκίδα. Ποια ανάπτυξη, κύριε Δένδια, που βάλε σακάκι και πήγες και χασκογέλαγες στο κανάλι, κύριε Δένδια. Κύριε Κικίλια, διακόπηκε χθες αγώνας για επεισόδια στο μπάσκετ. Άρης ΠΑΟΚ διακόπηκε το παιχνίδι, κύριε Κικίλια. Συγγνώμη, κύριε Κικίλια, δηλαδή εσύ πόσο καράσχετος είσαι. Μπασκετμπολίστας δεν ήσουνα. Δεν ξέρεις γιατί γίνονται επεισόδια στα γήπεδα. Πού ήσουνα εσύ, τι υπουργός δημοσίας τάξεως είσαι. Ποιος πρέπει να σου εξηγήσει γιατί γίνονται επεισόδια στους αγωνιστικούς χώρους, κύριε Κικίλια, πρώην παίκτη του μπάσκετ. Ποιον να φέρουμε, ρε παιδί μου, τον Άγιο Πέτρο να πούμε να κάνουμε υπουργού. Σας βάζουμε, υποτίθεται ότι είσαστε υπουργοί και προέρχεστε από τον αθλητικό χώρο, τουλάχιστον να μην γίνονται επεισόδια στα γήπεδα. Και γίνονται συστηματικά και έχει γίνει η Ελλάδα η ρόμπα της Ευρώπης. Στην μπάλα, στο μπάσκετ παίζει η Εθνική Ελλάδος μπροστά σε κενές εξέδρες, παίζουν οι ομάδες μας μπροστά σε κενές εξέδρες. Τέτοια ξεφτύλα. Εσείς, κύριε Κικίλια, δεν προέρχεστε από τον μπάσκετ. Καλά, τίποτα άλλο δεν ξέρω να έχετε κάνει. Το μπάσκετ όμως, σε μεγάλη ομάδα δεν παίζατε στην ΑΕΚ. Και είσαστε υπουργός δημοσίας τάξης και γίνονται επεισόδια στα γήπεδα. Δεν λειτουργεί, ρε παιδί μου, τίποτα. Πιάστε τελείως διαλυμένοι. Ένας βγαίνει ο Δένδιας και γράφει Υπουργός Ανάπτυξης και έχει ρημάξει η ελληνική οικονομία. Ο άλλος βγαίνει και λέει Υπουργός Δημοσίας Τάξης, γίνονται επεισόδια στα γήπεδα. Και μια και ανέφερα την Εθνική Ελλάδος, εμείς αυτή εδώ πέρα τη φανέλα πάντα τη φοράμε, εντάξει. Να είμαστε συνεννοημένοι. Βλέπετε, Εθνική Ελλάδος εμείς φοράμε. Κύριε Ρανιέρη! Κύριε Ρανιέρη, τι έγινε, βάζεις τη γραβάτα, το κοστούμι και φτιάχνεις το μαλλί και πας και τρως δυο μπαλάκια από το καφενείο που λέγεται Βόρειο Ιρλανδία και από τη Ρουμανία το άλλο καφενείο. Τι προπονητής είσαι εσύ. Καλά, συγγνώμη, δεν βλέπεις ότι δεν τραβάει η Εθνική Ελλάδα όπως την έχεις κάνει, τη διέλυσε στην ομάδα που ήταν δέκατη στον κόσμο στην κατάταξη της FIFA, αυτή που κόντεψε να μπει στο 8 του Μουντιάλ. Πότε την πρωταθλήτρια Ευρώπη, κατάλαβε κύριε Ρανιέρη σε ποια εθνική Ελλάδο έχει έλθει. Το έχει καταλάβει ότι αυτή εδώ η φανέλα είναι βαριά. Η δικιά σου ομάδα η Ιταλία είναι μπάζο. Δεν μπορεί να περάσει γύρω στο Μουντιάλ. Έρχεσαι στην εθνική Ελλάδο και κάνει πειραματισμού και μα διαλύει την ομάδα μα. Και δεν μου λε εσύ η Ομοσπονδία, η ΕΠΟ, τι έγινε με τον Σάντο. Ο Σάντο προσελήφθη από μια μεγάλη εθνική ομάδα, την εθνική ομάδα τη Πορτογαλία. Πώ έφυγε από την εθνική Ελλάδα ο Σάντο. Πώς πήγε στο αεροπλάνο και έφυγε από τη Βραζιλία. Ρε, έχετε καταλάβει εδώ πέρα ότι δεν είναι χωράφια σας. Και εσείς στην ΕΠΟ έχετε καταλάβει τι γίνεται. Ξέρετε ότι αυτή εδώ η φανέλα είναι βαριά, ρε. Εθνική Ελλάδος, ρε, είναι. Έχετε καταλάβει τι γίνεται, ρε, τι έχετε στα χέρια σας. Πώς βάζετε και βγάζετε, ρε, τον κάθε Ρανιέρη. Διώχνετε τον Σάντος. Κύριε Ελλάδα, χάνει από τα καφενεία. Από τα καφενεία χάνει η Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν, εδώ, αυτό που ήθελε πάντα ο κόσμος, τη σανίδα. Αυτή εδώ είναι η σανίδα σωτηρίας και σανίδα τιμωρίας. Να ξέρετε ότι μαζί με το Εγέρθητη. Αυτό εδώ είναι το σύμβολό μας. Εγέρθη σημαίνει σανίδα. Και τη σανίδα την έχουμε για όλους και είναι έτοιμη. Μην έχετε την εντύπωση ότι επειδή οι ψεύτες με τις εταιρείες ψευτοσκοπήσεων βγάζανε τόσο καιρό τον λαό στο 0,5% και πήραμε 3%, τους ρίξαμε τη σφαλιάρα σβουριχτή, την καρπαζάτη δυνατή, γιατί εμείς είμαστε λαός, δεν ήτανε
ο Βορύδης και ο Γεωργιάδης. Εμείς είμαστε λαός που πιάσαμε πάλι το 3%, το ξανασηκώσαμε το κόμμα. Και προσπαθούν αυτοί όλοι οι τύποι από κάτι εταιρείες ψευτοσκοπήσεων να σε ξανακατεβάσουν. Ρε, σας έριξε ο κόσμος τη σφαλιάρα, ρε. Πριν 5 μήνες λέγατε ψέματα, ήσασταν ψεύτες ή σκιτζίδες. Οι άσχετοι ήσασταν δηλαδή, οι ψεύτες. Λέγατε ότι έχει 0,5% Καρατζαφέρης. 3 πήγε. Ποιος ζήτησε από σας συγγνώμη? Εσάς τις εταιρείες ψευτοσκοπήσεων, ποιος ζήτησε συγγνώμη? Εσείς οι καθηγητές στατιστικής, ποιος βγήκε να κάνει ρόμπα αυτές τις εταιρείες? Πείτε μου έναν που βγήκε να τους κάνει ρόμπα. Πείτε μου μια σχολή οικονομικών επιστημών που να βγήκε και να είπε ότι η τάδε εταιρεία και η τάδε είναι ψεύτες κοινοί, το κάνανε επίτηδες, τα είχαν πιάσει, γι' αυτό βγάζανε ο Καρατζαφέρη παραμονές ευρωεκλογών 0,5%. 3% πήγε. 3% και τώρα ξέρετε, να σας πούμε και το μυστικό. Συγγνώμη γιατί σήμερα έχω έρθει γρυπιασμένος. Έχω 39 πυρετό και έχω ένα δραματικό λαιμό και ζητώ συγγνώμη. Να σας δείξω λοιπόν εδώ πέρα ένα blog με τις χρηματοδοτήσεις κάποιων συγκεκριμένων εταιριών δημοσκοπήσεων. 2 σελίδες. Δεν θα κάνω διαφήμιση στο blog γιατί δεν το εκτιμώ. Να τα όμως τα ποσά που έχουν πάρει από δήμους, από το κράτος, αντικαπνιστικές εκστρατείες, ιστορίες. Τα βλέπετε. Εδώ είναι τα λεφτά που πήραν οι συγκεκριμένες εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θα σας πούμε λοιπόν εμείς το μυστικό. Ποιο είναι το πραγματικό ποσοστό του λαός? Αυτό. Κάντε εκλογές τώρα αν είσαστε μάγκες. 4,6% πρόθεση ψήφου έχει ο Καρατζαφέρης, ρε ψεύτες. Γιατί ρε ψεύτες δεν λέτε την αλήθεια? Οι Βέλγοι το ανακοίνωσαν από τις Βρυξέλλες, από το εξωτερικό θα μαθαίνουμε τι γίνεται στην πατρίδα μας. 4,6%, 12 με 14 βουλευτές βγάζει ο Καρατζαφέρης. Γι' αυτό έχετε τρανταχτεί εσείς στην κυβέρνηση. Τρανταχτήκατε. Το μόνο ευρωπαϊκό κόμμα που δεν έχει ευρωβουλευτή. Δεν τρέπεστε? Το μόνο ευρωπαϊκό κόμμα με 3% που δεν έχει ευρωβουλευτή. Ποια άλλα κόμματα έχουν 3% και δεν έχουν ευρωβουλευτή? Εδώ στη Γερμανία κάτι κόμματα ερείπια του 1% βγάλανε ευρωβουλευτή. Και εμείς είμαστε με 3% και 200.000 Έλληνες και δεν έχουμε ευρωβουλευτή με το σύστημά σας. Δεν τρέπεστε! Να την πρόθεση ψήφου. Γι' αυτό τα έχετε κάνει πάνω σας ορισμένοι. Αυτή είναι η πρόθεση ψήφου για το λαό. 4,6. Βγείτε λοιπόν εσείς ρε ψεύτες που κάνετε τις εταιρείες των ψευτοσκοπήσεων, γιατί τα λεφτά είναι πολλά αρή. Έτσι. Εδώ είναι οι χρηματοδοτήσεις. Την άλλη φορά θα σας τη διαβάζω μία-μία. Εσείς που κάνετε τις μετρήσεις ψεύτικες, θα σας διαβάζω μία-μία πόσο πήρατε από κάθε πρόγραμμα. Από το Δήμο Αθηναίων, από το κράτος, αντικαπνιστικές, ισότητα, τρίχες, κατσαρές, μπούρδες, σαχλαμάρες. Έτσι. Εδώ είσαστε όλοι. Όλοι εδώ είσαστε. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν εξαιρείτε. Όλοι έχετε πάρει λεφτά. Εδώ είναι. Όλοι πήρατε λεφτά. Εσείς οι εταιρείες δημοσκοπήσεων που κάνετε ψευτοσκοπήσεις έχετε πάρει όλες λεφτά. Αυτή είναι η πρόθεση ψήφου του λαός. Εδώ τη δείχνω δημόσια και παίρνω για την ευθύνη. 4,6% έχει ο λαός αυτή τη στιγμή. Κάντε εκλογές. Αν δεν είσαστε ρόμπες, κάντε εκλογές. Να δείτε από πού θα έρθει η σανίδα. Η σανίδα έρχεται από το λαό. Να τη. Λοιπόν, στοιχεία σοκ λέει, αύξηση 223% στην είσοδο μεταναστών στην Ελλάδα μέσα σε ένα χρόνο. Εγώ το λέω. Μάλιστα. Α, η εφημερίδα. Δημοσίευμα. 223% αυξήθηκαν οι λαθρομετανάστες. Το ξαναλέω για να το ακούσουν καλά αυτοί στους οποίους το λέμε. Εμείς θα τους διώξουμε. Δώστε μας τη δύναμη να τους διώξουμε. Μην κάθεσαι στον καναπέ, πάτε και ψηφίζετε όλους τους μπάμιες και μετά έχετε την απέτηση να φύγουν. Πώς θα φύγουνε, αν δεν καθίσουν στις θέσεις εξουσίας πολιτικοί που δεν υπολογίζουν το ψευτοπολιτικό κόστος και είναι έτοιμοι να διώξουν τους λαθρομετανάστες? Δώστε μας τη δύναμη. Εγώ είμαι σε θέση και το κόμμα στο οποίο ανήκω να τους διώξουμε. Μα δώστε μας τη δύναμη. Μην κάθεστε και κλαίτε σαν τις μπορές παρθένες του Ευαγγελίου, εσείς όλοι που δεν ψηφίσατε λαός. Αυτό εδώ το κανάλι το ακούνε σε όλη την Ελλάδα καμπάνα μέσω της Ντίτζα και με παίρνουν σε αυτό εδώ το τηλεφωνάκι κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα γύρω στα 300-320 άτομα την ημέρα απαντάω σε αυτό το τηλέφωνο, τα έχω παίξει. Η πλειοψηφία είναι άνθρωποι που δεν είναι στο λαός. Επειδή λοιπόν ακούτε πάρα πολύ αυτή την εκπομπή και αυτό το κανάλι που δεν είστε λαός, εγώ έχω εκλεγεί 2 φορές βουλευτής χωρίς να γλύφω, χωρίς να λέω ψέματα, χωρίς να λέω σάλια, χαδάκια και μπούρδες. Φταίτε όσοι δεν ψηφίσατε λαός για αυτό το χάλι που ζούμε. Φταίτε για το 223% άνοδο στην είσοδο λαθρομεταναστών. Γιατί φταίτε? Γιατί όταν εμείς φωνάζαμε και σας λέγαμε ότι θα φέρουν ασθένειες, ανεργία, εγκληματικότητα, μας γράφατε και πηγαίνατε και ψηφίζατε κλέφτες. Ψηφίζατε το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, αυτούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το χάλι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μάνατζερ, έτσι, των λαθρομεταναστών. Το ΠΑΣΟΚ ξέραμε τι έκανε με το Σιμίτη και τον Αντρέα, γνωστά πράγματα. Και η Νέα Δημοκρατία γνωρίζουμε ποιος άνοιξε την είσοδο και μπήκανε μέσα τη δεκαετία του 90 από την Αλβανία κτλ. Τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, εσείς όλοι
βάζοντας που δεν ψηφίζατε λαός εννοείται, απευθύνομαι σε εσάς που δεν ψηφίζατε λαός, βάζοντας πάνω απ' όλα αυτό εδώ, την πορτοφόλα σας και τις μικρό εξυπηρετησούλες σας, τις τακτοποιήσεις σας, το να βάλω το παιδί μου στην εφορία στο Δήμο Κολοκύθια Τούμπα, να βρεθώ άντε να μπω από κάτω, να με τακτοποιήσουν κτλ. Γράφατε κανονικά την Ελλάδα στα παλιά σας τα παπούτσια και ψηφίζατε τους κλέφτες. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σήμερα στο να έχουμε ασθένειες, εγκληματικότητα, ανεργία. Ποιος όμως έβγαζε μαλλιά η γλώσσα του? Ποιος πολιτικός αρχηγός φώναζε εδώ και 15 χρόνια? Ποια στελέχη κόμματος φωνάζει εδώ και 15 χρόνια? Ποιανού κόμματος? Αυτουνού του κόμματος που σήμερα έχει 4,6% πρόθεση ψήφου. Δείτε τα παραπολιτικά, την εφημερίδα που έχει και ραδιόφωνο, παραπολιτικά. Δείτε τι γράφει για τον λαό. Δείτε τι γράφει. Τον δείχνει μία ανάσα από την είσοδο στη Βουλή. Δηλαδή 4,6. Σας το υπογράφω και σας το βγάζω με τη μούρη μου. Από πάνω εγώ, από κάτω η πρόβλεψη. Αυτή είναι η πρόβλεψη των Βέλγων, του Think Tank των Βρυξελών, για το τελικό ποσοστό του λαός. 4,6% όποτε γίνουν εκλογές. Μην πιστεύετε τους ψεύτες. Αυτούς που είχαν κρυφτεί 5 μήνες στα λαγούμια, γιατί φάγανε τη σφαλιάρα τη δυνατή στις ευρωεκλογές. Στις ευρωεκλογές μας δίνανε 0,5% ή 1% και πήραμε 3%. Γίνανε ρόμπα ξεκούμποτοι, οι ξεφτύλες. Και τώρα ξέρουν ότι αυτό είναι το πραγματικό ποσοστό του λαός. Και θα το βγάζω γιατί ξέρω ότι τους ερεθίζω. Και όποιος θέλει, θεσμοί υπάρχουν, να έρθει να μου το αφισβητήσει και θα δει τι θα πάρει στην κεφάλα. Γιατί αρκετά σας ανεχτήκαμε, εσάς των εταιριών δημοσκοπήσεων και κάποιων εταιριών ψευτοσκοπήσεων ή βοηδοσκοπήσεων. Λοιπόν, έλεγε τους λαθρομετανάστες. Όταν εμείς φωνάζαμε λοιπόν, κάποιοι από εσάς που δεν ψηφίζατε λαός, οι υπόλοιποι όσοι είστε λαός κάνατε το καθήκον σας και μπράβο σας, δεν ακούγατε τι λέγαμε. Μας γράφατε, είχατε άλλα στο μυαλό σας. Εγώ λοιπόν, 20 Οκτωβρίου του 2010, κάνω μια ερώτηση στον Παπουτσί, που ήταν τότε Υπουργός Δημοσίας Τάξεως. Και παίρνω την απάντηση ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει εκατοντάδες συμβούλους υπουργών, ένα σωρό άχρηστους, υπηρεσίες που δεν χρειάζονται, όπως είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης και ένα σωρό υπηρεσίες που πρέπει να έχουν κλείσει και να μην υπάρχουν, αλλά δεν έχει συνοριοφύλακες. Εγώ το λέω αυτό. Ο Παπουτσής. Βλέπετε εδώ πέρα την διάρθρωση των συνοριοφυλάκων και επειδή δεν τη βλέπετε καλά, σας τη διαβάσω. Ακούστε λοιπόν. Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας. 0 συνοριοφύλακες. Πελοποννήσου, 0 συνοριοφύλακες. Στερεάς Ελλάδος, 0 συνοριοφύλακες. Βορείου Αιγαίου, 0. Κρήτης, 0. Νοτίου Αιγαίου, 0. Έτσι θα φυλάξετε ρε τα σύνορα. Καταρχάς, μέσα στη φτώχεια μας προσλαμβάνουμε και συνοριοφύλακες. Λες και αστυνομία, λες και δεν έχουμε στρατό. Που εγώ ήξερα ότι φυλάει τα σύνορα ο στρατός. Όχι, πήρανε και συνοριοφύλακες. Πήρανε συνοριοφύλακες και βάλανε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Πόσους συνοριοφύλακες λέτε? Στην Αττική. 478. Πόσους βάλανε στο Νότιο Αιγαίο ή στο Βόρειο Αιγαίο από την οποία έρχονται από την Τουρκία αβέρτα οι λαθρομετανάστες? 0. Μου το περιγράφει εικόνα της στιγμής ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως Χρήστος Παπουτσής 20 Οκτωβρίου του 10. Για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Αυτό το κράτος αρλούμπα το ψηφίζατε. Το γουστάρατε. Μας το επιβάλατε. Φωνάζαμε εμείς, αλλά εκεί εσείς δεν σηκώσατε την σανίδα που εμείς την είχαμε πάντα στο χέρι και λέγαμε εδώ, αντιδράστε, ξυπνάτε, μην είστε Ρωμνοί, γίνετε Έλληνες. Τίποτα εσείς. Εκεί πηγαίνατε τους ίδιους και τους ίδιους. Εμείς λέγαμε ότι αυτή εδώ φανέλα φοράμε, εσείς όμως στη θέση της Ελλάδος, εσείς που ψηφίζατε Νουδού και Πασόκ, είχατε τον ήλιο του Πασόκ και τον πυρσό της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς αυτό σας δείχναμε. Εσείς δεν καταλαβαίνετε και τώρα ξαφνικά γίνατε αγαλακτισμένοι. Και με παίρνετε τηλέφωνο και μου λέτε, θέλουμε να γραφτούμε στο λαός. Ναι, αδελφέ, να γραφτεί στο λαός. Και μπράβο. Και ναι, ναι, 10 και 4 τον κύριο Ιωαννίδη, τον πρωταθλητή Ελλάδος. Ευχαριστώ από το κοντρόλ. Λοιπόν, να έρθει, αδελφέ, να γραφτεί στο λαός. Και εσύ που ψήφιζε παλιά Χρυσή Αυγή. Αδελφός μας είσαι και εσύ. Και εσύ που είσαι βασιλόφρον και πιστεύεις στη βασιλευμένη δημοκρατία. Και εσύ που είσαι κομμουνιστής, ήσουν κομμουνιστής και θέλεις να αλλάξεις. Θέλεις να έρθεις στην Πατριωτική Παράταξη. Εσύ που είσαι αριστερός, κεντρός, σοσιαλιστής, ό,τι ήσουν εδώ είναι η Πατριωτική Παράταξη. Αργά το έκανες όμως. Πρέπει να στην πω, φίλε. Γιατί εδώ που έφτασε η Ελλάδα το 2014-15, η Ελλάδα είναι χρεοκοπημένη, δεν μπορεί να βγει στις αγορές, δεν έχει λεφτά να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Δεν υπάρχει βιομηχανία, γιατί ήθελες εσύ να ψηφίζεις
όλα τα πίτουρα που έπληξαν την Ελλάδα το 1981. Όλους αυτούς από το 1981 και πέρα που μας βούλιαξαν. Ένας από αυτούς, ή μάλλον ένας θεσμός από αυτούς, ή μια έκφανση παθογένειας ήταν και οι λεγόμενες ΜΚΟ. Ναι. Λοιπόν, θα πούμε αμέσως μετά για τις λεγόμενες ΜΚΟ. Είναι βαρβαρισμός το ΜΚΟ, σημαίνει μη κάπα όμικρον, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έτσι, θα τα πούμε αμέσως μετά. Έχουμε στο τηλέφωνο, μεγάλη μας χαρά, τον Τάκη τον Ιωαννίδη, τον πρωταθλητή Ελλάδος στην ενόργανη γυμναστική, ο οποίος ήρθε στο Λαός, ο οποίος είναι μορφή, γιατί είναι κατ' επανάληψη πρωταθλητής Ελλάδος και με μεγάλες επιτυχίες διεθνής στην ενόργανη γυμναστική, σε ένα άθλημα που δεν αφήνει παραδάκι. Πρέπει να έχεις μέσα σου φωτιά για να το κάνεις. Και σε μια δύσκολη εποχή, μάλιστα, είχε καταφέρει να διακριθεί. Κύριε Ιωαννίδη, μας ακούτε? Καλημέρα, κύριε Αρβαλιώτη, σας ακούω βεβαίως. Καλημέρα σε εσάς και καλημέρα σε τον πρόεδρο, κύριο Καρατζαφέλη. Ανοίξατε πολλά θέματα, κύριε Αρβαλιώτη. Καταρχάς, αναφέρθηκα στην Εθνική Ελλάδος. Γενικά, όσοι φορέσαμε αυτό το σήμα, έτσι και ντρέπομαι, νιώθω μεγάλη πίκρα για αυτά που άκουσα. Διότι εμείς τότε πολεμούσαμε και μας δίνανε σαν δώρο όχι χρήμα, μια πορτοκαλάδα. Βγαίναμε, ας πούμε, πρωταθλητές και μας κερνούσαν μια πρωτοκαλάδα. Αυτό παίρναμε. Τίποτε άλλο. Δηλαδή, αγωνιστήκαμε μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε. Έτσι και όχι μόνο με την ενόργανη. Τώρα, ανοίξατε πάρα πολλά θέματα. Τι να πω τώρα, να μιλήσουμε για το έμφυα. Τι γίνεται με αυτό το έμφυα? Να πούμε, κύριε Ιωαννίδη, να πούμε ότι είστε πρωταθλητής ενός στην ενόργανη γυμναστική. Μένετε στο κέντρο της Αθήνας, Παγκράτη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Διορθώστε. Ναι, ωραία. Είστε Έλληνας της Διασποράς, έχετε ρίζες και στην Κύπρο και στην Αίγυπτο, Αιγυπτιώτης δηλαδή, Έλληνας της Αιγύπτου που τους έδιωξε ο Νάσερ. Αυτά μας λέει αριστερά, κύριε Ιωαννίδη. Ο Νάσερ, ο μεγάλος ηγέτης, σας ξερίζωσε από την Αίγυπτο τους Έλληνες, τους απογόνους του μεγάλου Αλεξάνδρου, για να θαυμάζουμε τον Νάσερ και τον Τίτο. Όλους αυτούς κολοκύθες, τα μηδενικά της ιστορίας, τους φασίστες. Αυτοί μας διώξανε όμως. Έτσι. Πείτε μας λοιπόν. Ο πολιτισμός που άφησε πολιτισμό στην Αίγυπτο. Θα σας πω εγώ για τον έμφυα. Τι γίνεται με αυτό? Φίλος άνεργος με παιδιά που ήρθε το έμφυα και φόρο πάνω στο φόρο, αλλά δηλαδή όλο φόρο δεν κάνει τίποτα άλλο. Και ο άνθρωπος είχε φτάσει σε απόγνωση. Τον στήριξα εγώ και τον βοήθησα με επιστολή που του είπα να φύγει στη Δέλτα. Έχετε πίεση χιλιάδες φορές από ό,τι εγώ κανάλι σας. Έτσι, με επιστολή, και έτσι ηρέμησε ο άνθρωπος. Και δεν θα πληρώσει το έμφυα. Δεν θα το πληρώσει. Και... έχει επιστολή, εσύ θα έχετε πει. Και μπράβο στον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος συνυπέγραψε την προσφυγή μου στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Ιωαννίδης, ο πρωταθλητής Ελλάδος που μας μιλάει, βλέπετε ποιος είναι. Βλέπετε ποιους βγάζουμε στην εκπομπή. Εμείς βγάζουμε κορυφαίους. Τάκης Ιωαννίδης, πρωταθλητής ενόργανης γυμναστικής, πρωταθλητής Ελλάδος με διεθνείς επιτυχίες. Συνυπέγραψε αυτή την προσφυγή ο Τάκης Ιωαννίδης στις Βρυξέλλες. Κατά του έμφυα. Ελάτε όλοι μαζί να το ρίξουμε τον έμφυα. Ορίστε ο άνθρωπος. Πρωταθλητής Ελλάδος ήρθε, συνυπέγραψε. Είδατε γιατί μιλάει. Εδώ είναι ρε, η πατριωτική παράταξη, ρε. Πού πάτε ρε και ψάχνετε άλλα κόμματα τα πίτουρα, ρε. Εδώ είναι η πατριωτική παράταξη. Χωρί ότι ο πρόεδρος θα έχει πει 100.000 φορές. Έτσι. Και στη Βουλή που ήταν και στην Ευρωβουλή και έτσι. Βέβαια. Μετά με τις συντάξεις τι γίνεται πάλι? Τι γίνεται? Άλλος φίλος με 58 χρονών, στα 59, και του πήγαν με βαρέα ένσημα στα 60. Και αυτός ο άνθρωπος τι κάνει τώρα? Τρώει τι? Γκαζόν τρώει τι? Τι τρώει δηλαδή? Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος? Για πείτε μας το λίγο. Θα τα πάνε στα 65. Για αναπτύξτε, γιατί εσείς τώρα ξέρω αναφέρεις μια συγκεκριμένη περίπτωση και παρακαλώ όποιος θέλει να πάρει στο 2-19-47.000 για να τον βοηθήσουμε με τα βαρέα, με τη σύνταξή του, ρε παιδί μου. Εμείς δωρεάν βοηθάμε. Με τον δικηγόρο του κόμματος δωρεάν, όποιος είναι στην πατριωτική παράταξη. Παιδιά, αν δεν είστε στο Λαός, μην με παίρνετε. Κάντε τη δουλειά σας. Πηγαίνετε άλλα κόμματα. Δεν με ενδιαφέρεται. Μου τρώτε το χρόνο και τρώτε και εσείς το δικό σας χρόνο. Όποιος εντάσσεται εδώ στο Λαός, τον βοηθάμε δωρεάν. Οι υπόλοιποι αμετανόητοι, γεια σας. Γεια χαρά. Δεν γλύφω εγώ. Δεν κάνω κολοτούμπες για τα τσουφαλάκια. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με νοιάζει. Ό,τι θέλετε, κάντε. Αλλά όταν θα έρθετε και θα ζητήσετε βοήθεια από το Λαός, θα ενταχθείτε στο Λαός. Να είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Εμείς μιλάμε παντελονάτα. Ο κύριος Ιωαννίδης είναι προσωπικότητα καταρχάς, έτσι. Ο κύριος Ιωαννίδης αναφέρει τώρα πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Μίλησε για τον έμφυα. Μίλησε για τις συντάξεις. Μίλησε για τις συντάξεις. Και θυμάμαι, γιατί έχετε βγει κάποιες άλλες φορές στην εκπομπή, είχε γίνει ολόκληρη βαβούρα με το θέμα των λαθρομεταναστών που το είχατε χθήξει, επειδή ζείτε σε μια περιοχή στο κέντρο της Αθήνας που έχει βαριά λαθρομετανάστευση, έτσι. Βλέπω πάρα πολλά. Θα κάνω μια παρένθεση μόνο. Να πω για τις ψευτοσκοπήσεις αυτές. Πέρσι, αν θυμάστε, σε κάποια εκπομπή σας είχα αναφέρει ότι εγώ με φίλους του Λαός
είχαμε κάνει γκάλο και είχα βγάλει, αν βάλετε το βίντεο θα το δείτε. Ναι, ναι. Έτσι ήταν αυτό. Είχα βγάλει 4,2 το λαός. Και τώρα... Αυτό που φέρατε εσείς από τις Βρυξέλλες. Αυτό που φέρατε εσείς από τις Βρυξέλλες. Και εδώ το δίνανε 0,5%. Δηλαδή έλεος, έλεος. Ας σηκωθούν αυτοί που κάθονται στις χρυσές καρέκλες και να πάνε να ψηφίσουν αυτοί που τους ψηφίσανε το να τρώνε τίποτα. Να τρώνε τίποτα. Τώρα για τους λαφρομετανάστες, βεβαίως. Τι γίνεται κανένας έλεγχος. Πέστε μου, αν γίνεται κανένας έλεγχος. Σε τι κινδυνεύουμε από αρρώστιες, από αυτό. Καταρχάς έχει έρθει η φυματίωση που είχε από την Ελλάδα να εμφανιστεί χρόνια. Έχει έρθει η φυματίωση εδώ πέρα. Και χώρια τις άλλες αρρώστιες. Και φοβόμαστε τώρα με τον έμβολα και, το, και τα έμβολα και ξέρω τι στο διάλογο. Τι άλλο να πω. Είδατε ακόμα και στο Δημαρχείο του Μαραθώνα τι κλέψαμε, δηλαδή ο κλέψαντος του κλέψαντος. Δηλαδή αυτό το κράτος θα πάει έτσι σωστά. Δηλαδή μόνο να βολευτώ εγώ και όλοι οι άλλοι να πεθάνετε. Δεν γίνεται έτσι. Σηκωθείτε σαν εκ του ασφαλούς μιλάτε, τρώτε με χρυσά κουτάλια και άσο να πεθάνει. Δεν έχετε ανθρωπιά μέσα σας. Χάσατε την ανθρωπιά σας. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι η κοιλιά σας. Τίποτα άλλο. Τίποτε άλλο. Κύριε Ιωαννίδη. Να πούμε και για τους λαφρομετανάστες αυτούς. Ας πάνε στο γραφείο μετανάστευσης που είναι στο Άνω Καλαμάκι που τους θα κάνουν όλα. Τους πληρώνουν να γυρίσουν στη χώρα τους και τους δίνουν και 400 ευρώ στο χέρι. Με διαβατήρια, με ιστορίες. Ας γυρίσουν εκεί. Ούτε εσείς τρώτε, ούτε εμείς τρώμε. Επιτέλους, ξυπνήστε. Κύριε Ιωαννίδη, έγινε. Αυτούς να ψηφίζετε. Έγινε ένα τρομερό τροχαίο ατύχημα στην Πέτρου Ράλι, νομίζω, τις προάλλες με έναν Αλβανό ναι, που θέρισε. Βέβαια. Μου θέρισε τρεις. Και σας άκουσα σε μια παρέμβασή σας που ήσασταν μέχρι εδώ. Λες ρε παιδί μου, ποιος φταίει γι' αυτό. Εγώ να σας πω ποιος φταίει, κύριε Ιωαννίδη, κατά την άποψή μου. Αυτοί ναι. Όλοι που στήριξαν τόσα χρόνια τα ένοχα κόμματα. Αυτοί φταίνε για αυτά όλα που συμβαίνουν από τους λαθρομετανάστες. Γιατί ο Αλβανός θέρισε τρεις, ο άλλος ήρθε με την Ταλίκα μας θέρισε, ο άλλος ο Ρουμάνος, ο Βούλγαρος, όλοι αυτοί που έχουν μπουκάρει με τα φαλακρά λάστιχα, με τα επικίνδυνα φορτηγά, γιατί το κράτος είναι αρλούμπα, είναι διαλυμένο, εντάξει. Ναι. Εμένα μου άρεσε η τοποθέτηση δημόσια που κάνατε. Κάνατε μια δημόσια τοποθέτηση και είπατε ότι ο κόσμος φταίει. Γι' αυτό εδώ το χάλι. Γιατί αν τόσα χρόνια αντί για 3 ή 5% έγινε στον Καρατζαφέρη 45%, είχε τελειώσει το χάλι με τη λαθρομετανάστευση. Δεν το έκανε όμως. 45% έπαιρνε ο Σιμίτσιο ο Καραμαλής και ο Γιωργάκης Παπανδρέου. Εντάξει, να είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Για να λέμε την αλήθεια στη μούρη του κόσμου. Πείτε μου γι' αυτό το ατύχημα. Πείτε μου γι' αυτό το ατύχημα. Πώς το αντιμετωπίζετε. Βεβαίως και αυτούς τους ανθρώπους τώρα που χάσαν τη ζωή τους, τις οικογένειές τους κτλ. Ήρθε ο άλλος, εγώ τους είδα συμπληρώσει και ήταν σαν αρκωμένοι. Ήταν σαν αρκωμένοι. Ποιος εξετάζει αυτούς, ποιος τους ελέγχει. Ποιος ελέγχει. Παίρνει ένα αυτοκίνητο, καρμανιόλα, ό,τι γίνει ας πούμε. Δηλαδή έλεος θα εξαφανιστεί, έχουμε και υπογεννητικότητα, δεν υπάρχει ελληνισμός πλέον. Δεν μου λέτε, ωραίος δήμαρχος. Είμαστε μια χώρα Πακιστάν. Δεν μου λέτε τώρα που λέτε Πακιστάν, ωραίος δήμαρχος ο Καμίνης που είσαστε και στο κέντρο της Αθήνας εσείς, ωραίος δήμαρχος. Τι έκανε. Ναι, το ψηλαψήφισαν όμως. Και το πουτάρι ψηφίσανε. Και το πουτάρι. Ποιος φταίει λοιπόν, ρε φίλοι μου Θεσσαλονικοί, αδέλφια, καντάσια από τη Θεσσαλονίκη, η Αθήνα φταίει και γι' αυτό ότι βγάζετε τέτοιο δήμαρχο. Η Αθήνα σας φταίει και γι' αυτό. Πείτε ρε παιδιά την αλήθεια ότι δεν έπρεπε να ψηφίσετε τέτοιους ανθρώπους. Το πουτάρι έχετε δήμαρχο. Η Αθήνα φταίει γι' αυτό. Όπου πηγαίνω πάνω, αρχίζουν με την Αθήνα. Εντάξει, σε μεγάλο βαθμό Αθήνα φταίει, σε μεγάλο βαθμό εντάξει. Παρακάτω όμως. Ο πουτάρι από ποιον βγήκε ρε παιδιά δεύτερη φορά. Ο Καμίνης από ποιον βγήκε ρε παιδιά. Να πούμε την αλήθεια. Μα αγανακτό κύριε Ιωαννίδη να πούμε. Έχετε το καμίνι στην Αθήνα εσείς. Να τους χαίρονται, αλλά... Με ακούτε δεν ξέρω. Πολύ καλά, πολύ καλά. Ναι. Ας τους χαίρονται μόνο να μην κρυμιάζουν. Πάνε ψηφίζουν όλους αυτούς, μα δεν δουλεύει αυτό καθόλου. Τι έχει μέσα άχυρο, τι έχει περίπου. Δεν σκέφτεσαι καθόλου. Τους ψηφίζουν όλους αυτούς και κυβέρνηση και δήμους και ιστορίες. Έτσι. Και άκουσα και για τον Ψινάκη, ο οποίος λέει την αλήθεια ο άνθρωπος. Λέει την αλήθεια. Έτσι δηλαδή επειδή μιλάει με αυτόν τον τρόπο, μα έτσι δεν πρέπει να μιλάμε πια. Έτσι δεν πρέπει να μιλάμε. Άκουσε, εμένα είναι φίλος μου ο Ψινάκης, εντάξει έχω ενστάσεις για το, εντάξει, για διάφορα που λέει, αλλά είναι φίλος μου, τον ξέρω πολλά χρόνια. Λοιπόν, είπε κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Να έρθουν οι θεσμοί του κράτους να τσεκάρουν τι γίνεται. Είπε κάποια πράγματα. Εγώ δεν είμαι ούτε φανατικός, απλώς είναι φίλος μου τον Γουστάρο γιατί είναι καλό παιδί, παρακάτω όμως. Από εκεί και έπειτα να κάνουν κάτι από το κράτος. Εδώ κατήγγειλε πράγματα, μαύρες τρύπες και ιστορίες. Τι γίνεται. Βεβαίως.
Λοιπόν, κύριε Ιωαννίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξανάρθουμε την κοινωνία. Να πούμε ότι η εκπομπή θα μεταδίδεται από το επόμενο Σάββατο 10 η ώρα το πρωί και θα παίζει και την επόμενη Παρασκευή. Δηλαδή, η εκπομπή γίνεται Παρασκευή και Σάββατο. Παρασκευή μετά την εκπομπή του Προέδρου το βράδυ, μεταδίδεται η εκπομπή. Και μεταδίδεται και Σάββατο στις 10 το πρωί. Άρα θα ξανακούσετε τον Ντάκη Ιωαννίδη και αυτή εδώ την εκπομπή την Παρασκευή που έρχεται. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Ευχαριστούμε πολύ από τον πρωταθλητή Ελλάδος στην όργανη γυμναστική. Έναν μύθο της γυμναστικής, ένα μύθο του αθλητισμού, τον Ντάκη Ιωαννίδη, ο οποίος ήρθε και εκείνος στην Πατριωτική Παράταξη και τον ευχαριστούμε. Έναν άνθρωπο ο οποίος δραστηριοποιείται στην Αλφα Αθηνών και έχει παρέμβαση. Κάνει δηλώσεις, δεν είναι μουγκός. Δεν κάθεται στα αυγά του και στον καναπέ του. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιωαννίδη. Λοιπόν, έλεγα πριν για τις ΜΚΟ τις λεγόμενες, σου θυμίζει Mickey Mouse, δεν είναι ΜΚΟ, ΜΚΑ όμικρον είναι, όπως δεν είναι ΑΦΗΜΗ, έτσι είναι ΑΦΗΜΗ. Να λέμε τα γράμματα τα ελληνικά, όπως δεν είναι το ερωτηματικό το λατινικό. Παιδιά, έχουμε ερωτηματικό στα ελληνικά. Ποιος βλάκας βάζει αμερικάνικο ερωτηματικό? Βλέπω διαφημίσεις, βλέπω τρέιλερ εκπομπών με αμερικάνικο ερωτηματικό. Ποιος είναι αυτός ο κολοκύθας που βάζει Αμερική? Δεν ξέρετε ότι έχουμε ερωτηματικό? Να το γράψω, να το δει και κανένας αναλφάβητος, γιατί εδώ πέρα έχουμε τρελαθεί τελείως. Αυτό είναι, παιδιά, το ερωτηματικό μας. Το ερωτηματικό στα ελληνικά είναι αυτό. Αυτό είναι το ερωτηματικό. Δεν είναι αυτό. Αυτό εδώ είναι αμερικάνικο, παιδιά. Αυτό εδώ είναι αμερικάνικο. Χ στο αμερικάνικο. Ελληνικό ερωτηματικό. Ό,τι γράφετε βάζετε ελληνικό ερωτηματικό. Μη λέτε ΜΚΟ, ΜΚΑ όμικρον. Μη λέτε ΑΦΗΜΗ, ΑΦΗΜΗ. Πείτε τα ελληνικά γράμματα όπως είναι. Λοιπόν, ΜΚΑ όμικρον, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ποιος έκανε ερώτηση για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις για να τους βουτήξει τότε που γινόταν το αλυσβερίσι το τρελό κατόπιν εντολής του Προέδρου του Λαός? Στοιχεία, όχι μπούρδες, 23 Δευτέρου του 10, Λαός Αϊβαλιώτης, βουλευτής Β' Αθηνών, εντολή του Προέδρου του Λαός, να τη ερώτηση στη Βουλή. Το βλέπετε με αριθμό πρωτοκόλλου. Αριθμός πρωτοκόλλου 6458 του 2010, ερώτηση στη Βουλή και περιγράφει όσα ανακαλύφθηκαν τώρα. Σώπαρε σύστημα. Τι λέτε ρε κατεστημένο, ξαφνικά είναι κλέφτες τιμής στις μη ΚΑΠΑ όμικρον, στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δίναμε λεφτά για αναπτυξιακή βοήθεια ενώ χρεοκοπούσαμε. Τι λέτε ρε παιδιά, αλήθεια. Που, πέφτω από τα σύννεφα. Εσείς που ήσασταν τόσο καιρό όταν εμείς κρατούσαμε αυτή εδώ τη σανίδα και κυνηγούσαμε όλους αυτούς με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, την αναπτυξιακή βοήθεια, τους συμβούλους υπουργών, τα λαμόγια, τις συμβάσεις. Ξέρετε ότι τώρα μας μιλάνε για το μαξιλάρι, λέει, το οποίο είναι άλλο ένα μνημόνιο, έτσι, αυτό που έγινε με τη Λαγκάρτ. Τα ακούσατε, μην τυχόν λέει και φύγετε από το μνημόνιο, θέλετε μαξιλάρι. Και περιμένουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 5 δισεκατομμύρια μας περιμένουν. Επειδή ανέφερα Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή ήμουν στις Βρυξέλλες τη βδομάδα που πέρασε, εξού και η γρήπη και τα χάλια που έχω, τα κόλλησα δεν ξέρω πού, δεν με φιλήσανε, κάτι μου, δεν ξέρω, στο αεροπλάνο, δεν ξέρω τι έγινε. Να πω ότι σε λίγο πάρτε μολύβι και χαρτί να γράψετε τι πρέπει να γράψετε για τον έμφυα για να γλιτώσετε. Το επαναλαμβάνω γιατί με παίρνετε στο τηλέφωνο και ξαναλέω τα ίδια που λέω από την τηλεόραση. Πάρτε, σε 3 λεπτά θα πούμε τι θα γράψετε στην εφορία σας με συστημένη επιστολή για να γλιτώσετε τον έμφυα. Πάρτε μολύβι και χαρτί. Μη με παίρνετε, χαρά μου να σας ακούσω τηλέφωνο, με παίρνετε και επαναλαμβάνω τα ίδια που λέω από το κανάλι του Art συνέχεια. Σας λέω το κείμενο που είναι μια μισή γραμμή. Τόσο απλό είναι. Πάρτε μολυβάκι και χαρτάκι. Σε 3 λεπτά θα σας πω το κείμενο που έχουν στείλει 1.178.000 Έλληνες. Θα έπρεπε να το στείλουν όσοι είναι υπόχρεοι φόρου, γύρω στα 7 εκατομμύρια. Κακώς δεν το στείλανε. Αλλά και 1.178.000 Έλληνες είναι επιτυχία μεγάλη. Δικιά μας επιτυχία. Γιατί κινητοποιήσαμε και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος δεν κουνιότανε, το έκανε. Μπράβο και στον Κυριακόπουλο που πήρε μπρος και κάνει το ίδιο. Κυριακόπουλος, ο Γιάννης, όποιος θέλει, παίρνει τηλέφωνο στο 947.000 και τον βοηθάμε δωρεάν, δωρεάν. Μόνο όμως όταν εντάσσεται στο λαό. Με παίρνετε άσχετη. Όταν είσαστε αμετανόητοι και ψηφίζετε πίτουρα και κόμματα ένοχα, δεν θα με παίρνετε τηλέφωνο. Θα είσαστε αποφασισμένοι να ενταχθείτε στον αγώνα μας για να τους ρίξουμε. Να ρίξουμε το καθεστώς της κατοχής, το καθεστώς της υποτέλειας, το καθεστώς της μιζέριας. Θα μπείτε στην παράταξή μας για να τους ρίξουμε. Αν θέλετε να κάνετε τη δουλίτσα σας και να μείνετε στα κόμματα τα ένοχα, για χαρά, σας χαιρετάω. Δεν σας γλύφω, δεν σας θέλω, αφού δεν με θέλετε. Όποιος με θέλει, τον θέλω. Λοιπόν,
Όταν κάναμε τις ερωτήσεις για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και την αναπτυξιακή βοήθεια, είχαμε τη λύσα ενός κατεστημένου το οποίο έλεγε «Μην μιλάτε, μην λέτε τίποτα». Να τα λοιπόν τα αποτελέσματα από το 2009. Ποιος μου υπογράφει εδώ? Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου. Το βλέπετε, ήταν και Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών. Το θυμάστε? Με αναπληρωτή τον Δρούτσα. Τα θυμάστε αυτά ή σας έχουν φύγει από τη μνήμη? Εγώ δεν ξεχνάω ποτέ. Όποιος θέλει ξεχνάει. Όποιος δεν θέλει δεν ξεχνάει. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου. Του κάνω ερώτηση λοιπόν του τότε Πρωθυπουργού και τον ρωτάω τι έγινε με την αναπτυξιακή βοήθεια. Και μου στέλνει, αγαπητοί φίλοι, αδέλφια Έλληνες, αυτό εδώ το κατεβατώ με τις χώρες. Εγώ ρωτάω τώρα. Ρε παιδί μου, πες ότι είσαι σοσιαλιστής, πες ότι είσαι παπανδρεϊκός, πες ότι είσαι νεοφιλελεύθερος, πες ότι είσαι κομμουνιστής, κολοκύθια, ό,τι θες. Αυτό εδώ αφισβητείται ότι είναι τρομακτικό μόνο και να το βλέπεις, ότι 48,5 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν δωρεάν από την Ελλάδα ενώ χρεοκοπούσε σε ένα σωρό χώρες. Θα διαβάσω χώρες. Αυστραλία, πάμπλουτη, Βουλγαρία, Ρωσία. Για ποιο λόγο, δεν κατάλαβα. Σκόπια, Σουδάν, Τουρκία. Γιατί δώσατε 48,5 εκατομμύρια το 2009 σε αυτές τις χώρες? Κοιτάξτε το κατεβατό των χωρών. Θέλω να διαβάσω και ποσά. Φανταστείτε ότι πήρε η Αλβανία από εμάς 4.363.000, η Τουρκία 1.000.000 ευρώ, 4,5 εκατομμύρια η Παλαιστίνη, 17 εκατομμύρια διάφορες χώρες, λέει, δράσεις εκτός Ελλάδος. Άκου, 4 εκατομμύρια η Αυστραλία. Εμείς, ρε, την πλούσια Αυστραλία τη δίνουμε λεφτά, ρε. Αυτοί δεν ξέρουν τι έχουν, ρε, οι Αυστραλοί, ρε. Εμείς τους δίνουμε λεφτά που έχουμε χρεοκοπήσει. Και αυτά όλα είναι αναπτυξιακή βοήθεια, υπογραφή Γιώργος Παπανδρέου. Εδώ το βλέπετε, Ελληνική Δημοκρατία. Αυτό είναι το επίσημο έγγραφο της απάντησης του Πρωθυπουργού τότε στον Αϊβαλιώτη, ο οποίος έκανε ερώτηση κατόπιν οδηγιών του Προέδρου του ΛΑΟΣ. Συνεχίζεται όμως η σανίδα. Περνάνε τα χρόνια και εμείς τη σανίδα στο χέρι. Δεν τη βλέπατε κάποιοι. Εμείς την κρατούσαμε. Φταίτε που δεν τη βλέπατε. Εμείς εδώ τη σανίδα δεν την έχουμε κατεβάσει. Είμαι στο 2014. Δεν αντάλλαξα τις ιδέες μου με καρέκλες όπως κάναν άλλοι. Παραμένω συνεπής και λέω αυτά που έλεγα όπως και όλα τα στελέχη του ΛΑΟΣ. Αποδείξαμε ότι δεν ήταν ο Γεωργιάδης και ο Βορύδης ο ΛΑΟΣ. Εμείς ήμασταν ο ΛΑΟΣ. Το φτάσαμε πάλι 3 και τώρα η πρόθεση ψήφου, και το έδειξα πριν για να έχω την ευθύνη, για να μου την πείτε όταν μεθαύριο θα γίνουν εκλογές, εδώ με το κεφάλι μου δίπλα, να βλέπετε. Αυτό είναι το ποσοστό που θα πάρει ο λαός στις εκλογές, όποτε και αν γίνουνε. Κάνετε σαν είσαστε μάγκες. 4,6. Γι' αυτό προσπαθείτε να μας κατεβάσετε, γιατί σας έχουμε κάνει χουνέρι. 4,6. Δώστε μας τη δύναμη να έχουμε δυνατή φωνή μέσα στη Βουλή. Και μεγαλύτερο, τώρα που μιλάμε είναι 4,6. Αυτό το είναι το ποσοστό του ΛΑΟΣ. Μην τσιμπάτε στα ψέματα, στους ψεύτες και στα λαμόγια. Αυτοί οι ίδιοι που σας λένε σήμερα ότι ο ΛΑΟΣ είναι 1,5% και 2%, μας δίνανε 0,5%. Τώρα μας δίνουν 4 φορές πάνω από αυτό που μας δίνανε. Τώρα η φωτογραφία της στιγμής πρόθεση ψήφου, αν γινόταν σήμερα εκλογές, είναι 4,6%. 12 με 14 βουλευτές βγάζει ο Καρατζαφέρη σήμερα, αν γίνονταν εκλογές. Κάντε τις άμα είσαστε μάγκες και αν δεν φοβάστε. Λοιπόν, 2011. Συνεχίζει ο αγώνας μας, εμείς πάντα τη σανίδα στο χέρι, Υπουργός Εξωτερικών Σταύρος Λαμπρινίδης. Έχει φύγει ο Δρούτσας, έχει φύγει ο Παπανδρέου. Και εγώ συνεχίζω, κατόπιν οδηγιών του Προέδρου του ΛΑΟΣ, να κυνηγάω να δω πού πάνε τα λεφτά του κόσμου. Δεν τα ακούγατε. Δεν δίνατε σημασία εσείς που δεν ψηφίζατε ΛΑΟΣ. Οι υπόλοιποι που ψηφίζαν ΛΑΟΣ σταθεροί ξέρανε τι αγώνα κάναμε. Εσείς δεν κάνατε την προσπάθεια που κάνατε. Εμείς εκεί όμως, επίμονοι, χωρίς να υποχωρούμε, χωρίς να κάνουμε πίσω. Με αυτό στο χέρι και με αυτό εδώ οδηγώ. Ελάς. Λοιπόν, συνεχίζαμε. Κάναμε τις ερωτήσεις, να τα πάλι την επόμενη χρονιά. Για να δω, παιδιά, πόσα είναι τα ποσά, γιατί δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Να δω τώρα πόσα δώσαν την επόμενη χρονιά που είχαμε χρεοκοπήσει. Άλλα 29 περίπου εκατομμυριάκια ευρώ, μεταξύ των οποίων στις εξής χώρες. Κίνα, Αντίγουα και Μπαρμπούντα. Αντίγουα και Μπαρμπούντα. Λεφτά εσείς, ακούστε εσείς τι δίνατε. Δηλαδή πόσο κορόιδα ήσασταν. Εν της πράγμασης πόσο κορόιδα σας θεωρούσανε. Αντίγουα και Μπαρμπούντα. Βραζιλία. Γιατί για το Μουντιάλ τους επιδοτήσαμε? Γιατί δεν τους δώσαμε λεφτά, ρε, στη Βραζιλία, εμείς αναπτυξιακή βοήθεια. Ευρώπη ακατανέμητα. Τι θα πει αυτό, υπάρχει χώρα ακατανέμητα? Τι θα πει, ρε, Ευρώπη ακατανέμητα? Υπουργείο Εξωτερικών τώρα, έτσι. Συνεχίζω. Χώρες. Την Κίνα την είπαμε. Μαλδίβες. Καλά, εδώ Μαλδίβες είναι, λέει, παράδεισος. Είναι παραδεισένιος τουριστικός προορισμός. Μαλδίβες, εμείς δίνουμε λεφτά στις Μαλδίβες. Μεξικό. Μογγολία. Μπουργκίνα Φάσο,
Ένα σωρό λεφτά ρε, εδώ εσείς ρε, εσείς τα δίνατε ρε. Και σας φωνάζαμε ρε, ξυπνάτε ρε, ψηφίστε Καρατζαφέρη να φέρουμε την αλλαγή να του στείλουμε από εκεί που ήρθανε τους Ντενεκέδες. Τίποτα εσείς εκεί, Πασό και Νέα Δημοκρατία. Ουγκάντα, Πουγουδουμού, δηλαδή Σκόπια, Βαρντάσκα έτσι Σκόπια, Σουδάν, Τουρκία, Χιλή. Γιατί ρε δίνατε λεφτά στη Χιλή. Χώρες λέει Βόρειας Κεντρικής Αμερικής ακατανέμητα. Σύνολο 29 εκατομμύρια περίπου την επόμενη χρονιά. Εσύ χρεοκοπούσες, είχες 6.000 αυτοκτονίες, πίναγες, έτρωγες από τους σκουπιδοντενικέδες και το Πασόκ, όπως και πιο πριν οι υπόλοιποι, δίνανε 28 εκατομμύρια τη μία χρονιά, 55,7 την άλλη, υπογραφή Γιώργος Παπανδρέου. 55,7 συνολικά έτσι, 48,5 αναπτυξιακή και κάτι άλλα. Για αυτούς ψηλολόγια. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά τα δύο χαρτάκια σχεδόν είναι 90 εκατομμυριάκια. 90 εκατομμυριάκια σε ξένες χώρες. Τα δίνατε εσείς. Φωνάζαμε εμείς στη Βουλή. Ούτε ένα κανάλι δεν το έπαιζε πλην του τότε τηλεάστη, του σημερινού ΑΡΤ. Κανένα άλλο κανάλι. Ρε Μούγκα, δεν υπήρχε άνθρωπος ο οποίος να αντιδρά. Ρε δεν υπήρχε άνθρωπος να πει τι λένε αυτοί εκεί πέρα, ρε. Μήπως έχουν δίκιο. Είπα όμως και το λέω και το ξαναλέω, έτσι ξεκίνησα την εκπομπή. Τους φεύγει και δεμένη χελώνα. Αυτή η χελώνα που φτιάξε η Μυρτό, η κόρη μου, νάτι. Και δεμένη χελώνα τους φεύγει. Για τέτοια πίτουρα και μπάμιες πολιτικούς μιλάμε. Τέτοιους μπάμιες ψηφίζατε. Και τώρα αφισβητείτε. Και τώρα χαρακτείτε ξαφνικά όψιμα ορισμένοι. Εδώ την Ελλάδα την κάνανε χελώνα και οι ίδιοι ούτε δεμένη χελώνα δεν μπορούν να πιάσουν. Τους φεύγει και η δεμένη χελώνα. Για τέτοιους άσχετους πολιτικούς μιλάμε. Εμείς εδώ πάντα με τη σανίδα. Συνεχίζω. Με ρωτάτε για τα 12 μίλια να βγάλω το χαρτί της Κομισιόν, το οποίο το έχει δείξει και ο πρόεδρος του λαού, γιατί ήταν ευρωβουλευτής και κυκλοφορούσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει στα μέσα ενημέρωση της Ελλάδος. Μην τυχόν και αναφέρεται ότι υπάρχει χαρτί της Κομισιόν για τα 12 μίλια και την Αγιαλίτιδα ζώνη. Ρε, όλα τα έχουμε μάθει. Ρε, ότι η Μανεγάκη έχει το Ματέο. Ρε, ότι η Τατιάνα με τον άλλον, ξέρω εγώ. Ρε, ότι ο Κωστόπουλος με την Παλατσινού. Όλα τα μάθαμε. Το ότι η Κομισιόν έχει λύσει το θέμα των 12 μιλίων στο Αιγαίο και έληξε το ζήτημα με την Τουρκία, δεν πρέπει να το μάθετε. Πρέπει να ζείτε μέσα στην ημιπληροφόρηση. Φταίτε κι εσείς βέβαια, γιατί εμείς εδώ το λέγαμε, αλλά δεν ακούγατε εσείς που δεν έχετε συνταχθεί στην Πατριωτική Παράταξη. Η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη σε αυτούς. Να το ξέρετε, παιδιά. Τα ακούτε και οι υπόλοιποι που είσαστε λαό, είσαστε αγωνιστές, συνεπείς και το οποίο σας βγάζω το καπέλο. Ξέρετε ότι σκίζομαι για εσάς, προσπαθώ να σας βοηθήσω. Αλλά το κάνω και για αυτούς οι οποίοι φταίνε και μας φέραν στην Ελλάδα σε αυτά τα χάλια. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι το έγγραφο στο οποίο φαίνεται ότι υπάρχει εθνική διαχείριση στη ζώνη των 12 μιλίων και το επιβάλλει σαφέστατα η Κομισιόν σε αυτό το έγγραφο. Εθνική διαχείριση. Στη ζώνη των 12 μιλίων. Αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, το βλέπετε. Τα 12 μίλια. Και όχι μόνο αυτό. Μιλάει και για την εθνική αγιαλίτιδα ζώνη των 12 μίλιων. Το έχω βάλει ο άνθρωπος με θαυμαστικά. Τα έχει δείξει ο πρόεδρος του λαού 10 φορές από την εκπομπή. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τέλειωσε το θέμα των 12 μίλιων στο Αιγαίο, η εθνική αγιαλίτιδα ζώνη. Μπορούμε να πατήσουμε σε αυτό. Ούτε ένας πολιτικός πλην του Καρατζαφέρη δεν το έχει επικαλεστεί. Είπα πριν από λίγο να πάρετε μολύβι και χαρτάκι. Αρχίζω και λέω το κείμενο για τον έμφυα. Επαναλαμβάνω. Στέλνουμε συστημένη επιστολή στην εφορία μας. Να τη απόδειξη. Αυτό σας δείχνω τι έκανα εγώ. Και αναφέρουμε τον εξής. Προσδόη. Τη δόη του καθενός. Εμένα είναι Χαλανδρίου. Εσένα είναι Τραχανοπλαγιάς. Του άλλου είναι Σιγηροκάσο. Του άλλου είναι Ικαρίας. Προσδόη. Του κάθε ενός τη δόη. Ο φόρος έμφυα είναι παράνομος και αντισυνταγματικός, όπως δήλωσε δημοσίως και ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, πρώην υπουργός της ΝΟΥΔΟΥ, της Νέας Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. Υπάρχει ήδη προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον του έμφυα και η σχετική διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη στις Βρυξέλλες. Από κάτω την υπογραφή σας, όνομα ολογράφος, Φιτσιλόπουλος Χαρίδημος, το όνομά σας, έτσι λέω, αλφα φι μη, αριθμός φορολογικού μητρώου, από κάτω. Το ξαναλέω, με παίρνετε και με ρωτάτε το ίδιο, μα το λέω, ακούστε τι λέω, χαρτάκι και μολυβάκι, γράφτε. Περιμένω, γράφτε, χαρτάκι και μολυβάκι, μη με παίρνετε, να με παίρνετε, χαρά μου, εντάξει, αλλά με παίρνετε και σας λέω το ίδιο, γράφτε το. Προσδόη σας, ποια είναι η δόη σας, Σιδηροκάστρου, Κρήτης, ξέρω εγώ, Ηρακλείου, Σπάρτης, όποια είναι η δόη σας. Ο φόρος έμφυα είναι παράνομος και αντισυνταγματικός, όπως δήλωσε δημοσίως και ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου,
πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. Υπάρχει ήδη προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον του έμφυα και η σχετική διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη στις Βρυξέλλες. Υπογραφή, όνομα ολογράφος, ΑΦΜΗ από κάτω, αριθμός φορολογικού μητρώου. Συστημένη. Εγώ, παιδιά, ανέβηκα στις Βρυξέλλες για σας. Γι' αυτό εδώ και για τα άλλα που θα σας πω για τους μικρομολογιούχους, ανέβηκα την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Και το προχώρησα. Όπως προχώρησα και το θέμα των μικρομολογιούχων. Όπως προχώρησα και το θέμα των άγαμων θυγατέρων και άγαμων γιών. Θα έρθει και θα με καλέσουν εντός του επόμενου, αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος στις Βρυξέλλες για τις άγαμες θυγατέρες και άγαμους γιους. Την κούνησα τη διαδικασία. Εγώ την ξεκίνησα στις Βρυξέλλες. Γιατί άγαμες θυγατέρες και άγαμοι γιοι, κακώς τους κόψα τις συντάξεις. Οι άγαμοι γιοι δεν πέρανε και ποτέ σύνταξη. Όσοι έχουν χάσει και τους δύο τους γονείς και είναι άγαμοι, ακόμα και αν έχουν πάρει διαζύγιο και είναι τώρα άγαμοι, θεωρούνται άγαμοι, δικαιούνται σύνταξη μέχρι 720 ευρώ από 1η-1η του 2013. Το έχω πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Το γράφω στην Α1 κάθε Κυριακή, το γράφω στην Press Time κάθε Κυριακή, το γράφω και στην Ελεύθερη Ώρα κάθε Κυριακή. Το λέω και από την τηλεόραση ο άνθρωπος. Τι άλλο να κάνω, το λέω. Με παίρνετε και μου λέει το άκουσα τυχαία. Μα γιατί τυχαία, 92 εκπομπές έχω κάνει. Μα για όνομα του Θεού, το λέω ρε παιδιά. Άγαμοι γη, άγαμες θυγατέρες, δικαιούστε συντάξεως. Και με ρωτάτε, αφού το έχω εξηγήσει κάποια 200 φορές, με ξαναρωτάτε, τι να κάνουμε. Θα πάρετε το κέντρο, το τηλεφωνικό κέντρο του Υπουργείου Οικονομικών, θα ζητήσετε το γραφείο του Χρήστου του Σταϊκούρα, τον αναπληρωτή υπουργού, και θα φωνάξετε. Γιατί δεν κάνετε τη ρύθμιση, αφού έχει δεσμευτεί ο Χρήστος Σταϊκούρας ότι θα φέρει ρύθμιση στη Βουλή. Θα φωνάξετε, θα αντιδράσετε. Δεν περιμένετε μόνο τον Αϊβαλιώτη, το λαό, τον Καρατζαφέρη, το ΑΡΤ να φωνάζουν. Θα φωνάξετε κι εσείς. Θα σηκωθείτε από τον καραπέ, γιατί αυτό σημαίνει πατριωτική παράταξη. Διεκδικώ. Δεν σημαίνει ρουφάω το αυγό μου και κάθομαι στον καραπέ. Θα σηκωθείτε και θα πάρετε τηλέφωνο το Υπουργείο Οικονομικών και θα εγκαλέσετε το Σταϊκούρα. Θα πάρετε τηλέφωνο το γραφείο του Σταϊκούρα, όπως κάνουν δεκάδες άνθρωποι κάθε μέρα. Και όχι μόνο αυτό. Το ξαναλέω, δικαιούστε συντάξεως οι άγαμες θυγατέρες και οι άγαμοι γη μέχρι 720 ευρώ αναδρομικά από 1η-1η του 2013. Εμείς το κουνήσαμε. Το έκανα στις Βρυξέλλες. Ανέβηκα πάνω, το έχω φέρει τη διαδικασία στο παραένα. Εκεί δηλαδή που πρέπει να κάνει τη νομική ρύθμιση ο κύριος Σταϊκούρας για να τελειώνει το θέμα σας. Εκείνοι το πάνε κοντά στις εθνικές εκλογές για να πάρουν τα ψηφαλάκια. Εγώ σας λέω την αλήθεια. Πάρετε το Υπουργείο Οικονομικών, ζητήστε το τηλέφωνο του Σταϊκούρα και φωνάξτε. Κράξτε. 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 Φωνάξτε. Μην κάθεστε έτσι στα αυγά σας. Δεύτερον, αυτή εδώ είναι η προσφυγή που σας ανέφερα πριν για την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τάκη Ιωαννίδη για τον έμφυα. Όποιος εντάσσεται στο λαός, όποιος εντάσσεται, όχι με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Καμένο, Χρυσή Αυγή και θέλω, όχι. Θα έρθεις, θα γραφτείς στο λαός, θα ενταχθείς δωρεάν στην προσφυγή μας για να γλιτώσεις τον έμφυα. Εδώ μπαίνουν από κάτω υπογραφές. Ακούσατε, ο Τάκης Ιωαννίδης, ο πρωταθλητής Ελλάδος στην όργανη γυμναστική, συνυπέγραψε την προσφυγή. Έτσι, είναι προσφυγή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ζητάμε λοιπόν, επειδή τα σπίτια μας τα έχουμε χρυσοπληρωμένα. Τα έχουμε πληρώσει πολλές φορές με φόρους ακίνητης περιουσίας, με εκτεθειστικές φορές, με ΙΚΑ, με ΣΥΚΑ, με κέρατα στο κράτος. Ζητάμε να μας αποζημιώσουν για το χαράτσι και να καταργηθεί ο έμφυα. Και θα το καταφέρουμε. Ρωτάω λοιπόν εγώ τώρα όλους εσάς, το 97% που δεν ψήφισε λαός. Πόσους ευρωβουλευτές βγάλατε στις Βρυξέλλες? 21. Αυτά που λέω εγώ, ποιον ευρωβουλευτή τα ακούσατε? Έναν μπορείτε να μου πείτε. Βγάλατε το Μάιο 21 ευρωβουλευτές. Ένας υπάρχει που βάζουν τις γραβάτες και πάνε και μπουρδολογούν στα πάνελ. Είδατε ένα να σας πει αυτό που σας λέω για τις άγαμες θυγατέρες, για τον έμφυα, για τους μικρομολογιούχους? Εδώ είναι η προσφυγή μου στην Ευρωβουλή. Ρε εσείς ευρωβουλευτές, οι 21 που σας έστελαν οι Έλληνες και δεν κάνετε τίποτα. Εδώ είναι η προσφυγή μου για τους μικρομολογιούχους. Να καλυφθούν 100% στα ομόλογα που χάσανε. 100% το ξαναλέω. Να το φτάσαμε στο τέλος. Γιατί ένας ευρωβουλευτής, όσας που είναι πάνω στις Βρυξέλλες, δεν το παίρνει πάνω του? Επειδή το έκανε ο Ιβαλιώτης στην ενέργεια. Επειδή την έκανε ο λαός στην ενέργεια. Βγαίνει και ο κύριος Τσολιάς και δεν αναφέρει. Βγαίνει συνεντεύξεις. Εν αντιθέσει με τον κύριο Μαρινόπουλο, που είναι ο πρόεδρος των μικρομολογιούχων, βγαίνει ο κύριος Τσολιάς, ο οποίος κάνει προπαγάνδα συνεχώς υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ και δεν αναφέρει ότι τη διαδικασία την ξεκινήσαμε εμείς. Κύριε Τσολιά, εσείς αντιπρόεδρε των μικρομολογιούχων, δεν το λέτε. Ποιος έχει υπογράψει? Εδώ, να το, υπογραφή του πρόεδρου σας. Του προϊσταμένου σας, του κυρίου Μαρινόπουλου. Εδώ είναι η υπογραφή. Ο Ιβαλιώτης ο Μαρινόπουλος. Γιατί δεν το λέτε? Γιατί δεν το λέτε ότι εμείς ξεκινήσαμε τη διαδικασία για να δικαιωθείτε εσείς οι μικρομολογιούχοι? Οι οποίοι μικρομολογιούχοι, είστε 15.000, σας φάγανε 1 δισεκατομμύριο. Ο πρόεδρος του λαός έκανε τροπολογία το 2012 για να σας σώσει, να πάρετε τουλάχιστον μετοχές στα χέρια σας, κάτι να πάρετε, να μην χάσετε τα λεφτά σας, και πήγατε και ψηφίσατε Βενιζέλο και Σαμαρά.
Αυτή είναι η αλήθεια. Εσείς οι μικρομολογιούχοι το 12 τσιμπήσατε την ίδια ώρα που δίναμε εμείς μάχη για την τροπολογία, κύριε Κασιμάτη, για να το ξέρετε και το θυμάστε. Είναι ο φανατικός οπαδός της εκπομπής μας εδώ, κύριος Άγγελος Κασιμάτης, κάθε Κυριακή εδώ. Α, να το ξαναπώ, από εδώ και πέρα κάθε Σάββατο 10 το πρωί και την Παρασκευή μετά την εκπομπή του Προέδρου το βράδυ. Η εκπομπή Αιγέρθητη από εδώ και πέρα θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο 10 το πρωί και την Παρασκευή το βράδυ μετά την εκπομπή του Προέδρου. Γιατί ζητήσατε να είναι δύο φορές τη βδομάδα και σας ευχαριστούμε και το κανάλι αμέσως ανταποκρίθηκε. Όταν εμείς κάναμε την τροπολογία μας στη Βουλή για να σωθείτε, εσείς οι μικρομολογιούχοι, την ίδια ώρα είχατε ραντεβού με τον Βενιζέλο σε άλλο δωμάτιο της Βουλής. Εμείς παλεύαμε για εσάς και εσείς τα βρίσκατε με τον Βενιζέλο. Και μετά του πετάγατε φραπέδες του Βενιζέλου. Ποιος φταίει. Συγγνώμη ρε παιδιά, γιατί τη σανίδα, εγώ την κρατούσα από τότε στο χέρι και προσπαθούσα να τους βάλω αυτούς τους πολιτικούς που ψηφίζατε και μας φέρνανε σε αυτό το χάλι σε μια σειρά. Εμάς μας έβαλε ο πρόεδρος του λαός, συνέταξε την τροπολογία και την υπογράψανε όλοι οι βουλευτές του λαός. Εσείς που ήσασταν. Εσείς οι μικρομολογιούχοι. Αφού λοιπόν φάγατε όλη αυτή τη λέζα, αφού τραβήξατε όσα τραβήξατε, τραβήξατε και φραπέδες του Βενιζέλου, τον βρήσατε ξέρω εγώ, έρχεστε μετά από 1,5 χρόνο και πάλι σας δίνει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός τη λύση δια του Ιβαλιώτη κατόπιν οδηγιών του Καρατζαφέρη. Να τη λοιπόν η προσφυγή μας στις Βρυξέλλες. Ρωτάω, οι ευρωβουλευτές σήμερα, 21 τον αριθμό και πόσα κόμματα επάνω, 7, τι κάνανε. Ποιος ευρωβουλευτής ασχολήθηκε με τους μικρομολογιούχους. Στις Βρυξέλλες δεν είναι, τι κάνουνε. Μα τι κάνουνε, εγώ ρωτάω. Πήγα στις Βρυξέλλες, δεν άκουσα τίποτα, καμία δραστηριότητα. Καμία δραστηριότητα για τις άγαμες θυγατέρες, καμία για τους μικρομολογιούχους, τίποτα για το μνημόνιο, τίποτα για τον έμφυα. Τι ψηφίσατε, ρε. Εσείς που ψηφίσατε όλα αυτά τα ποτάμια, τις ελιές, τις οικίες και όλα αυτά, ασχοληθήκατε με αυτούς που επιλέξατε και δώσατε χιλιάδες σταυρούς, τι κάνανε πάνω που πήγανε. Εντάξει, δεν περιμένω από τα κανάλια του συστήματος να μου πούνε τίποτα για το θέμα των σταυρών, γιατί είναι γνωστό ότι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ότι πρώτος στην Ελλάδα είναι ο Καρατζαφέρης και δεύτερος ο Ιβαλιώτης. Δεν μπορεί να το παραδεχτεί το σύστημα της αριστεράς και της προόδου στα κανάλια ότι είναι τρίτος ο κύριος Γλέζος. Ο κύριος Γλέζος, για να τα ακούσετε καλά εσείς στα κανάλια και όσοι παρακολουθείτε τα χοντροκάναλα του συστήματος, ο κύριος Γλέζος είναι τρίτος σε σταυρούς. Πρώτος είναι ο Γιώργος Καρατζαφέρης, δεύτερος είναι ο Ιβαλιώτης και τρίτος αναλογικά είναι ο κύριος Γλέζος. Γιατί ο κύριος Γλέζος είναι σε ένα κόμμα 10 φορές μεγαλύτερο ποσοστό από το δικό μας. Δεν μπορεί να συγκριθεί το 2,8 το δικό μας με το 28% του ΣΥΡΙΖΑ. 10 φορές παραπάνω πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για δείτε τους σταυρούς που πήρε ο Αϊβαλιώτης και ο Καρατζαφέρης, να δείτε ποιος είναι πρώτος και δεύτερος στην Ελλάδα. Και τρίτος, ο σεβαστός κύριος Γλέζος. Δεν συζητάω για τους υπόλοιπους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί δεν πιάσαν ούτε το 1/10 από τους σταυρούς που πιάσε ο πρόεδρος του λαός και ο υποφαινόμενος. Άσου αυτούς. Εσείς για τα καλά, γιατί δεν το λέτε γλωσσοδέτη, έχετε. Τι, γιατί ζωρίζετε, μην πείτε ότι κέρδισαν, ότι πήραν χιλιάδες σταυρούς ο Καρατζαφέρης και ο Ιβαλιώτης. Μα εμείς τους πήραμε. Μα καταγράφηκε. Μα καταγράφηκε στο εκλογοδικείο. Λοιπόν, προσφυγή. Εκτός από. Α, ναι, είπαμε. Έμφυα, μικρομολογιούχοι, άγαμε στιγατέρες. Να πούμε και για τα αυτοκίνητα. Με παίρνετε δεκάδες τηλέφωνα για τα αυτοκίνητα. Αυτά είναι ρε παιδιά τα φεκ. Δεν είναι μυστήρια. Δεν είναι ούτε μυστικά, ούτε μυστήρια, ούτε κρυμμένα. Να τα φεκ για τα παλιά αυτοκίνητα. Έχεις αυτοκίνητο πρώτο 85, πάρε το 2-10-9-40 7.000 να σε ενημερώσω. Να σε ενημερώσω δωρεάν για τα αυτοκίνητα πρώτο 85 μπορούν να πάρουν ιστορικές πινακίδες και να γλιτώσει. Τέλη κυκλοφορία, τεκμήρια, να πληρώνεις ασφάλεια μόνο 35 μέχρι 45 ευρώ το χρόνο, να μην πηγαίνεις κταίω, να χαίρεσαι το παλιό σου αυτοκίνητο, να το συντηρείς βέβαια σωστά για να μην πας και σκοτωθείς ή να σκοτώσεις, αλλά να έχεις το αυτοκίνητό σου και να μην πληρώνεις τα κέρατα του κράτους. Γιατί το κράτος δεν σε ενημερώνει για τις ιστορικές πινακίδες, το ξαναλέω. Γιατί δεν εισπράττει ούτε ένα ευρώ από αυτές τις πινακίδες. Σας τα έχω πει πολλές φορές. Για τον κύριο Βούλγαρη και για τους ένστολους τα έχουμε πει επίσης. Ο κύριος Βούλγαρης κάνει την προσφυγή, την οποία τη συνυπέγραψα και εγώ, για να πάρετε τα λεφτά σας επιτέλους οι ένστολοι. Πυροσβεστικό σώμα, αστυνομική, στρατός, ναυτικό, αεροπορία, λιμενικό. Όλοι οι ένστολοι. Ο κύριος Βούλγαρης, ο πιλότος των Απάτσι από την αεροπορία στρατού, ο συνταγματάρχης από στρατεία που έχει βγει εδώ κατ' επανάληψη. Επειδή ασχολήθηκα και με τον κύριο Κικίλια, εντάξει, νομίζω χάνω τον χρόνο μου, αλλά ο κύριος Κικίλιας, αφού δεν μπορεί να σταματήσει τα επεισόδια στα γήπεδα παρότι ήταν μπασκετμπολίστας, τώρα θα ασχοληθεί με αυτά εδώ τα έσχη που δεν μπορεί ο άνθρωπος γιατί είναι άσχετος. Γιατί είναι άσχετος. Είσαστε ανύπαρκτος, κύριε Κικίλια. Αυτή εδώ πέρα είναι ρευματοκλοπή δίπλα στο σταθμό του μετρό στο Χαλάνδρη, στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα της Ελλάδος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Εδώ λοιπόν οι γύφτοι ανεβαίνουν και κάνουν ρευματοκλοπή στον καταβλισμό των γύφτων που δεν μπορείτε να μετακινήσετε. Τόσο ανίκανοι είσαστε εσείς και ο Δήμαρχος Χαλανδρίου και η αποκεντρωμένη περιφέρεια και η αστυνομία σας και εσείς κύριε Κικίλια. Κοιτάξτε εδώ την ρευματοκλοπή. Λες και είμαστε στο Πακιστάν. Γιατί σας καταγγέλλω ότι υπάρχουν αυτοκίνητα με πλαστά νούμερα και δεν πάτε να κάνετε έλεγχο.
Τι γίνεται εκεί πέρα με το πρεζεμπόριο? Υπάρχει εμπόριο πρέζας μέσα στον καταβλισμό? Τι συμβαίνει με το παράνομο εμπόριο βρεφών? Έχετε ψάξει τις άκρες μέσα στον καταβλισμό, τον γύφτο, στο Χαλάντρι? Γιατί δεν πάτε? Μόνο εκεί πήγατε στο Ζεφύρι να δείτε τι γίνεται? Στα νεόχτιστα του Ασπροπύργου με τους γύφτους? Γιατί δεν κοιτάτε τι γίνεται εκεί πέρα? Γιατί δεν κυνηγάτε την εγκληματικότητα, κύριε Κικίλια και αστυνομία? Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Σας δείχνω ρευματοκλοπή. Και εσείς, κύριε Αγγελάκη, αποκεντρωμένης περιφέρειας, πήγατε και φτιάξατε αυτό τον οικισμό Μπιμπελό στα Μεγάρα? Γιατί δεν μεταφέρετε εκεί τους γύφτους τώρα? Φτιάξατε κουζίνες, γήπεδα, μπάσκετ, βόλεϊ. Γιατί δεν μεταφέρετε τους γύφτους στα Μεγάρα? Δεν τους αρέσει? Και ποιος με ρώτησε εμένα να παραπληρώσω για να έχουν οικισμό οι γύφτοι Μπιμπελό? Ποιος σου είπε ότι πρέπει να πληρώνω εγώ για να έχουν οι γύφτοι? Και παρόλα αυτά το φτιάξατε. Και καλά κάνατε και το φτιάξατε. Γιατί δεν τους μεταφέρετε? Γιατί τους αφήνετε δίπλα μας να έχουμε μήγα σαν φουντούκι μες στο κυμώνα? Να τρέχουν τα περιττώματα? Να τρέχουν οι αποχετεύσεις μες στον δρόμο? Πήγατε να μείνετε, κύριε Αγγελάκα, και μπαίνουμε εμείς? Άντε μπράβο να σας δω όλους τους υπερευαίσθητους που βγήκατε με τα μικρόφωνα, το αντένα και οι υπόλοιποι και κάνετε φιγούρα. Για πηγαίνετε να μείνετε δίπλα στους γύφτους, να δείτε τι ωραία που είναι, να δείτε τη γλύκα. Δεν πρόλαβα, παιδιά, να τα πω όλα. Να πω αυτό που μου ζητήσατε με τις Κοπριές και με τις ταυτότητες. Μου ζητήσατε το έγγραφο για τις Κοπριές του Χρυσοχοΐδη. Πράγματι λοιπόν, η φτωχή Ελλάδα, για να δω και τι ώρα είναι, πλησιάζουμε, ναι. Η φτωχή Ελλάδα λοιπόν, με το που δεν έχει να φάει, εισάγει κοπριά με αερογέφυρα μέχρι και από την Αμερική. Δείτε τις χώρες που εισάγει κοπριά. Αξία, 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Παλιές, καλές δραχμές. 1 δισεκατομμύριο, μου απαντάει ο Χρυσοχοΐδης ως υπουργός, για κοπριά. Το καταλαβαίνετε, 1 δισεκατομμύριο δραχμές για κοπριά. Δείτε τις χώρες, Αυστρία, Αμερική, Βρετανία κλπ. Για κοπριά, ρε, εσείς. Εισάγουν κοπριά. Και τόσοι κοπρίτες που είσαστε στις κυβερνήσεις τόσα χρόνια από το 81 και πέρα, δεν βγάζατε κοπριά εσείς οι κοπρίτες που είσαστε μέσα? Και σας ψήφιζε ο κόσμος με μανία και λύσα και ξαφνικά έγινε αγανακτισμένος. Ταυτότητες. Πάω στις Βρυξέλλες, επειδή έχουν αντιδράσει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούν να το πιστέψουν ότι υπάρχει προαιρετική αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες, και παίρνω για άλλη μια φορά το χαρτάκι που είχε κάνει η κυρία Ρέντινγκ, η πρόεδρος της Κομισιόν για τις ταυτότητες. Οδηγία 95, κάθετο 46, άρθρο 8, παράγραφος 4. Επιτρέπεται η αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος. Εγώ το λέω αυτό ή εσείς? Εσείς στην Κομισιόν το λέτε. Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και καθηγηταράδες και όλοι εσείς οι ΣΥΡΙΖΕΙ και όλοι εσείς το συρφετός, η χθολοκουλτούρα και αυτά. Αυτό εδώ το χαρτί της κυρίας Ρέντι το ξέρετε? Όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος να υπάρχει προαιρετική αναγραφή του θρησκεύματος. Γιατί δεν το εφαρμόζετε αμέσως? Γιατί τότε τρέχατε να κυνηγήσετε το Χριστόδουλο το 2000 με τον Σταθόπουλο κλπ. Και με την αρχή προστασίας δεδομένων κλπ. Και τώρα δεν εφαρμόζετε την προαιρετική αναγραφή του θρησκεύματος όταν υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος? Και για να σπάσουμε το απόστημα και για να θυμάστε καλά και για να αρχίσει να λειτουργεί, γιατί για ορισμένους νομίζω ότι δουλεύει με ούζο, φέτος πόσες πυρκαγιές είχαμε? Α, δεν είχαμε. Για φαντάσου τι σύμπτωση. Φέτος δεν είχαμε πυρκαγιές. Στα κανάλια αυτή τη βδομάδα μήπως είδατε ευαίσθητες εκπομπές για το βασανισμό των ζώων? Α, τις είδατε? Πόσο καιρό φωνάζει αυτή η εκπομπή για τα ζώα και τον βασανισμό? Τώρα ασχολήθηκε και η εισαγγελία του Αρείου Πάγου επιτέλους, αν και αργά. Για φαντάσου. Α, μας ακούνε τελικά, ε! Α, ενδιαφέρονται για αυτά που λέμε. Επειδή λοιπόν μας ακούνε και μας βλέπουνε, σοβαρευτείτε όλοι στο κράτος, διότι ο κόσμος δεν αργεί. Εμείς τη σανίδα την έχουμε στο χέρι. Όποιος θέλει, μας στηρίζει αυτή τη σανίδα. Και όχι μόνο αυτό, όποιος θέλει, φοράει αυτή τη φανέλα που φοράμε εμείς εδώ και τόσο καιρό, Εθνική Ελλάδος. Ρανιέρη, για χαρά, φεύγα, φεύγα γρήγορα. Άδεια ζέμπα στη γωνιά, Ρανιέρη, βάλε το κοστούμι, την κραβάτα και το μαλλί και φεύγα. Γιατί βάλε τον αλέφαντο προπονητή. Τον αλέφαντο βάλτε. Παίξτε μπαλίτσα, τα πάντα όλα. Μου είχατε το Ρανιέρη, εδώ, Εθνική Ελλάδος. Πάρτε εδώ πέρα τη σανίδα στο χέρι και βοηθήστε την πατριωτική παράταξη. Δεν υπάρχουν ημίμετρα. Δεν υπάρχουν σάλια και γλυψίματα. Εδώ είναι. Είμαι μας ή με τους ξένους. Είμαι μας ή με την Τρόικα και το Μνημόνιο. Είμαι μας ή με την κατοχή. Κάθε Σάββατο 10 το πρωί η νέα ώρα μετάδοσης του Εγέρθητη. Η εκπομπή θα ξαναπαίζει την επόμενη Παρασκευή κολλητά στην εκπομπή του Προέδρου το βράδυ. Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή που έρχεται το βράδυ, κολλητά στην εκπομπή του Προέδρου, και το Σάββατο το πρωί στις 10. Γεια χαρά σε όλους, καλό κουράγιο στους Έλληνες.